Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Όπου μεταξύ άλλων πολλών ασχολούμαστε και με τη διαχείριση του φλερτ και του dating. Αν δεν το πράξετε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει. Είναι παντελώ δωρεάν αυτά τα δύο. Και αν σα αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like γιατί μου είπαν ότι πρέπει να λέω να πατάτε like και ξεχνάω. Τώρα που το θυμήθηκα, το είπα. Σε εσά ένα από θα πατήσετε like. Λοιπόν, έχω μια πολύ ωραία επιστολή, ερώτημα από μια φίλη, το οποίο έχει τίτλο «Έπρεπε να δείξω κατανόηση, να κάνω υπομονή» και αφορά μια γνωριμία, η οποία όπως συνήθως συμβαίνει στις μέρες μας, είναι μέσα από εφαρμογή γνωριμιών. Κυρία Θέκλα, γεια σας. Γεια σου. Παρακολουθώ το κανάλι σας και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα βίντεο για τις νέες γνωριμίες και σε ένα και πολύ άλλο κόσμο. Και όχι αδίκως, γιατί είναι δύσκολε οι νέε σήμερα. Είμαι 42 ετών και σύγκολ. Είχα κάνει ένα γάμο όταν ήμουν πολύ νεαρή, ο οποίο κατέληξε σε διαζύγιο. Με τον πρώην σύζυγο δεν ταιριάζαμε. Ερωτευτήκαμε παράφορα σε μια ηλικία γύρω στα 25 και παντρευτήκαμε στου 6 μήνε. Το αποτέλεσμα ήταν όταν έφυγε ο πρώτο ενθουσιασμό να καταλήξουμε δύο ξένοι. Ευτυχώ δεν μείναμε πολύ καιρό παντρεμένοι και δεν κάναμε παιδιά. Φαντάζομαι λε ευτυχώ που δεν κάνατε παιδιά, γιατί είναι δύσκολο να διαχειριστεί ένα διαζύγιο με παιδιά. Και εφόσον δεν τέριαζε με εκείνον τον άνδρα με τον οποίο παντρεύτηκε, φαντάζομαι ότι εννοεί ότι θα ήταν πολύ πιο περίπλοκη η συνθήκη να χωρίσετε και να πρέπει να μεγαλώσετε μαζί τα παιδιά, παρόλο που δεν ταιριάζατε. Αυτό υποθέτω. Ότι εννοεί, ίσω να εννοεί κιόλα ότι δεν ήθελε να κάνει παιδιά το οποίο είναι επίση κατανοητό. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να κάνουμε παιδιά και το έχουμε πει πολλέ φορέ στα βίντεο ότι η κοινωνία έρχεται και λέει πρέπει να κάνει παιδιά, πρέπει να παντρευτεί, πρέπει να κάνει το ένα, πρέπει να κάνει το άλλο. Η γονεϊκότητα, η συνειδητή απόφαση για απόκτηση παιδιών αποτελεί πολύ σοβαρή ευθύνη, την οποία δεν είναι καλή ιδέα να λαμβάνουμε έτσι αψήφιστα. Λοιπόν, ήμουν 29 χρονών όταν χωρίσαμε και έκτοτε δεν έχω καταφέρει να κάνω κάποια μακροχρόνια σχέση. Γιατί δεν γράφει και έκτοτε δεν, δεν είχα κάποια μακροχρόνια σχέση και λε δεν έχω καταφέρει να κάνω κάποια μακροχρόνια σχέση, Γιατί παίρνει εσύ όλη την ευθύνη για να δημιουργηθεί μια σχέση. Χρειάζονται δύο. It takes two to tango. Οπότε, όσο και αν έχει εσύ καλέ προθέσει και είσαι εντάξει στη συμπεριφορά σου και προσεκτική και προσπαθεί, αν δεν υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, δεν είναι δικό σου το φταίξιμο ότι δεν έχει συμβεί μια μακροχρόνια σχέση και επίσης θέλω να τονίσω κάτι ότι πολλές φορές θεωρούμε αποτυχία να τελειώσει μια σχέση στον ένα μήνα, στους δύο μήνες, στους τρεις μήνες, στους πέντε μήνες και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι εκείνες οι σχέσεις οι οποίες τελειώνουν νωρί. Θα μπορούσε, εάν διαρκούσαν περισσότερο, να καταλήξουν να γίνουν εξαιρετικά τοξικές και ίσως και κακοποιητικές. Δεν είναι απαραίτητο αποτυχία να τελειώσει μια σχέση νωρί. σω είναι και μια επιτυχία το ότι επιτέλου ξεστραβωθήκαμε και είδαμε ότι είμαστε σε ένα ατέριαστο τέριασμα. Τελευταίω, κατάλαβα πω πρέπει να πάρω το ζήτημα στα χέρια μου και έτσι έκανα, σε προ... ε... και έτσι έκανα προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών. Να πάρει το ζήτημα στα χέρια σου. Φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα δεν είχε κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και ότι. Αν τύχαινε να σε προσεγγίσει κάποιο από μόνο του, ξέρω εγώ από κοντά ή από το social media, έκανε γνωριμία και δεν έμπαινε συνειδητά σε εφαρμογή γνωριμιών. Συμφωνώ με αυτό ότι μία γυναίκα ή ένα άντρα, επίση, ο οποίο θέλει, η οποία θέλει να κοιτάξει το ζήτημα τη προσωπική του ζωή. Δεν είναι κακή ιδέα να δημιουργήσει ένα προφίλ σε μια εφαρμογή γνωριμιών, να παρακολουθήσει όμω και το playlist, πώ διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία flirt και dating. Γιατί έχουμε εκεί πολλέ περιπτώσει γνωριμιών μέσω διαδικτύου, οι οποίε μπορεί να μην πάνε τόσο καλά όσο φαίνονται αρχικά και χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι για διάφορα ενδεχόμενα. Λοιπόν, έκανα προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών. Στην εφαρμογή υπήρχαν διάφορε ερωτήσει, τι οποίε έπρεπε να απαντήσει προκειμένου να γίνει το προφίλ. Για το τι είδου σχέση θέλει, αν θε παιδιά, αν θε γάμο και ούτω καθεξής. Απάντησα τι ερωτήσει με ειλικρίνεια και έγραψα πω ενδιαφέρομαι για σοβαρή σχέση, σε περίπτωση που ταιριάξουμε κάποιον και υπάρχει ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψε, ότι ενδιαφέρομαι για σοβαρή σχέση, αλλά μόνο σε περίπτωση που ταιριάξουμε με κάποιον και υπάρχει ενδιαφέρον. Όχι θέλω σχέση, σοβαρή σχέση με όποιον να είναι και όπω να είναι. Σοβαρή σχέση σε περίπτωση που ταιριάξουμε. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον και από τι δύο πλευρέ. Έγραψα επίση πως δεν ενδιαφέρομαι για περιστασιακό σεξ και καταστάσει τύπου φίλοι με προνόμια. Εφόσον δεν ενδιαφέρεσαι γι' αυτό, πολύ καλά έκανε και το έγραψε, γιατί αρκετοί άνθρωποι, κακά τα ψέματα, μπαίνουν στι εφαρμογέ γνωριμιών, όπω είναι ξέρω εγώ, το Tinder, όπως είναι το Bumble, μπαίνουν σε αυτέ τι εφαρμογές γνωριμιών για να βρουν ε, ανθρώπου με του οποίου να κάνουν περιστασιακό σεξ και να δημιουργήσουν μια κατάσταση, situation που λέγεται στα αγγλικά, που να είναι φίλοι με προνόμια, δηλαδή να κάνουν μόνο σεξ και να μην έχουν μια ολοκληρωμένη ερωτική σχέση και ένα ασφαλή συναισθηματικό δεσμό ο ένας με τον άλλο. Έκανα αρκετά match. Match είναι όταν και οι δύο δείξουν ενδιαφέρον. Τώρα αν είσαι στο Tinder φαντάζομαι έκανε και εσύ swipe right, έκανε και ο άλλος swipe right. Έτσι είναι το match. Όταν και οι δύο δείξουν ενδιαφέρον. Και από όλα αυτά έναν άντρα, 47 ετών, 5 χρόνια μεγαλύτερο από εμένα. Ο οποίο μου έγραψε πω χαίρεται που γνωρίζει μια κοπέλα που να έχει τα, ίδιο, τα ίδια, θέλω με αυτόν. Άρα έχει και αυτό τα ίδια θέλω μαζί σου. Αν ταιριάξει με κάποιον να κάνει σοβαρή σχέση, όχι ξεπέτε. Αυτό δεν είχε παντρευτεί ποτέ, αλλά μου είπε πω είχε τρει μακροχρόνιε σχέσει, τι οποίε ονόμασε σαν γάμου. Μόνο το χαρτί του γάμου μα έλειπε, μου είπε χαρακτηριστικά μου έδωσε το τηλέφωνο του στο chat της εφαρμογής και μιλήσαμε αρκετή ώρα την πρώτη μέρα που κάναμε match και την επόμενη μέρα. Μου άρεσε το γεγονός ότι ήθελε και επιδίωξε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Ναι, καλά έκανες και σου άρεσε γιατί κάποιοι το αφήνουν μέσα στο chat και χωρίς να προδίδουν και την ταυτότητα τους κιόλα. να μην γνωρίζεις ποιο είναι, να μην γνωρίζεις τον τηλεφωνικό του αριθμό, αν και κάποιοι μπορεί να έχουν ένα δεύτερο τηλεφωνικό αριθμό για αυτές τις δουλειέ. Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις κάποιου ο οποίο. Παριστάνει το σύγκολο χωρί να είναι. Αν και κατά τη διάρκεια τη συνομιλία έπιανα στον αέρα ότι με ρωτούσε ερωτήσει για να καταλάβει τι μπορεί να θέλω εγώ, ώστε ίσω να μου πει στη συνέχεια πώ θέλει τα ίδια πράγματα. Αυτό δεν μου άρεσε πολύ. Μπορεί να έχω και λάθο. Αυτό το κάνουν οι ναρκιστέ στο love bombing, στην αρχή που προσπαθούν να ρίξουν κάποιον το κάνουν να κάνουν το λεγόμενο mirroring, δηλαδή να σου λένε αυτά που θέλεις να ακούσεις προκειμένου να νιώσεις ότι ταιριάζεται. Δεν σημαίνει όμως απαραίτητο πως αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό το πράγμα, πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. Πάντω αρκετά συχνά έλεγε τι ωραία που ταιριάζουν στο ένα, τι ωραία που ταιριάζουν στο άλλο. Μα χωρί να σε γνωρίσει από κοντά, χωρί να σε ζήσει με ένα-δύο τηλεφωνήματα ή ξέρει κιόλα ότι ταιριάζεται, αυτό δεν μου αρέσει. Το τι ωραία που ταιριάζουν σε αυτό, τι ωραία που ταιριάζουν στο άλλο. Μου πρότεινε να συναντηθούμε από κοντά και εγώ δέχθηκα. Καλά έκανε. Καλύτερα μια γνωριμία να φεύγει από την εφαρμογή νωρί και να πηγαίνει στην πραγματική ζωή. Να βρεθεί με κάποιον σε ένα δημόσιο μέρο, σε ένα εστιατόριο που έχει και άλλο κόσμο, σε μια καφετέρια για λόγου ασφαλεία σε δημόσιο μέρο. Δεν κάνουμε πρώτε συναντήσει σε απόμερα μέρη ή στο σπίτι μα ή στο σπίτι του άλλου. Τι κάνουμε σε δημόσιο μέρο, γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα κατέβει και με τι προθέσει. Είναι ένα βασικό Um, κανόνα ασφαλεία. Άρα σου πρότεινα να συναντηθείτε από κοντά και εγώ δέχθηκα. Κανονίσαμε να βρεθούμε τρει μέρε μετά τη δεύτερη συνομιλία. Ο λόγο που δεν θα βρισκόμασταν πιο νωρί ήταν επειδή εγώ είχα μια προθεσμία στη δουλειά μου και έπρεπε να παραδώσω ένα project. Μάλιστα, άρα εσύ είχε δουλειά και του είπε: Μόλι τελειώσω τη δουλειά, μόλι παραδώσω το project, να βρεθούμε. Θα βρισκόμασταν μια Παρασκευή. Τη μέρα εκείνη μου έστειλε ένα μήνυμα για καλημέρα. Απάντησα τον καλημέρισα και εγώ και του έγραψα «Μόλις παραδώσω το project, θα σε πάρω να εξηγηθούμε για τη συνάντησή μας». Είχαμε πει ότι θα βρισκόμασταν εκείνο το βράδυ, αλλά δεν είχαμε πει ώρα και μέρος. Γύρω στο μεσημέρι παρέδωσα το project και τον πήρα τηλέφωνο. Δεν απάντησε. Σκέφτηκα πως ίσως θα έχει δουλειά. Ξέχασα να σας πω πως από την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία μου είχε πει πόσο σημαντική είναι η φιλία για αυτόν και πως έχει μια φίλη κολλητή με την οποία ταιριάζει πάρα πολύ. Μου ανέφερε και το όνομα της και την έφερνε συχνά στην κουβέντα, σαν παράδειγμα. Η φίλη μου το ένα, η φίλη μου το άλλο. Σε κάποια φάση το ρώτησα αν πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών και μου είπε πως φυσικά και το πιστεύει. Το ρώτησα πώ γνώρισε αυτή τη φίλη του, την οποία ονομάζει κολλητή, και μου είπε πω την είχε γνωρίσει στην ίδια εφαρμογή που γνωριστήκαμε εμεί. Τι, γνώρισε κολλητή στην εφαρμογή γνωριμιών για σχέσει. Τι είναι αυτό. Και είπε πω όταν την είδε, τη είπε πω ταιριάζουν πολύ για φίλη και έτσι έγινα φίλη. Εγώ φυσικά το ρώτησα, δεν τη άρεσε ω άντρα. Όχι, μου είπε, αφού αυτή μου είπε να μείνουμε φίλοι. Μα αφού μόλι μου είπε πω εσύ τη είπε να γίνετε φίλοι αντέταξα. Εγώ της είπα και δέχθηκε, μου είπε. Άρα, σου λέει ότι εγώ μόλι την είδα, σκέφτηκα τι, καλή περίπτωση για να είμαστε φίλοι και τη είπα σένα θα είμαστε φίλοι, και αυτή δέχθηκε. Και ρωτάει η κοπέλα, Καλά, δεν τη άρεσε ω άντρα και δέχθηκε να είστε φίλοι, αφού σε εφαρμογή γνωριμιακό γνωριστήκατε. Και λέει, τη λέει αυτό, Ε, όχι, αφού αυτή μου είπε να είμαστε φίλοι. Ενώ πριν είπε, Εγώ τη είπα να είμαστε φίλοι, μετά είπε ότι αυτή του είπε να είναι φίλη. Και του είπε, Αφού μόλι μου είπε, Πώ εσύ τη είπε να γίνετε φίλοι. Εγώ τη είπα και δέχθηκε. Δηλαδή πάλι το γύρισε. Πρώτα τη είπε αυτό και αυτή δέχθηκε, μετά του είπε αυτή και αυτό δέχθηκε, και μετά τη είπε αυτό και αυτή δέχθηκε. Αυτό δεν μου πολύ άρεσε το γεγονό πω υπήρχε συμφωνία σε αυτά που έλεγε, αλλά είπα: ας το παραβλέψω, το πρώτο πράγμα που βάζει κάτω από το χαλί. Επίση, σα άκουσα και εσά σε ένα σχετικό βίντεο που λέγατε πως δεν είναι φυσιολογικό οι ενήλικες να έχουν κολλητή Ναι, το έχω πει. Κάνοντας βίντεο για τη φιλία μίλησα για το κολλητή και είπα ότι δεν είναι ίδιον ψυχοσυναισθηματικά όριμων ενήλικων ανθρώπων να έχουν κολλητή Θα ψάξω να βρω αυτό το βίντεο να το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για τη φιλία και τα κολλητή Το οποίο βίντεο το βρήκα... Και το ανέβασα εκ νέου χωρί διαφημίσει για του ανθρώπου που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή, επειδή είχε ανέβει εκείνο το βίντεο ένα χρόνο πριν και έχει τίτλο το βίντεο «Πότε είμαστε συνεξαρτόμενοι σε μια φιλία» είναι το κολλητιλίκι μια υγιής μορφή σχέσης. Ούτως ή άλλως θα το βάλω και στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, Επίση, σα άκουσα και εσά να λέτε σε ένα σχετικό βίντεο πω δεν είναι φυσιολογικό οι ενήλικε να έχουμε κολλή ηλικία. Και μπορείτε να δείτε το βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και το γεγονό πω αποκάλεσε τη φίλη του κολλητή μου έκανε εντύπωση. Και εγώ έχω άντρε φίλου, αλλά δεν του αποκαλώ κολλητού. Πάμε σε εκείνη την Παρασκευή που θα βγαίναμε ραντεβού. Μισή ώρα μετά που τον πήρα τηλέφωνο και δεν απάντησε, παίρνω ένα μήνυμα από αυτόν που γράφει Είμαι στην τάδε, την κολλητή μου, μου έγραψε και το όνομα, σαν πως και τη γνώριζα, ήρθα να τη δω, να σε πάρω τηλέφωνο όταν θα τελειώσω από την επίσκεψη. Όταν είδα το μήνυμα, αμέσως ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι μου. <laughs> <laughs> αμέσως, άμεση αντίδραση. Πρωτογενές συνέστημα, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, δηλαδή λες... Λέω δεν πάμε καλά, καλά σκεφτείς. Όντως διάβασα αυτό που διάβασα, Πω πήγε να δει την κολλητή του και δεν μπορούσε να απαντήσει το τηλέφωνο μπροστά τη για να συνεννοηθούμε για το ραντεβού ή να συνεννοηθεί με μήνυμα. Του έγραψα πίσω. Με την ησυχία σου δεν χρειάζεται να με πάρει πίσω. Κατάλαβα. Δεν απάντησε τίποτα σε αυτό το μήνυμα. Εμένα. <laughs> σε να το έμα, ανεβασμένο ψηλά στο κεφάλι σου. Στη συνέχεια, έστειλα άλλα δύο μηνύματα, στο οποίο εξηγούσα πως το να βάζει προτεραιότητα την επίσκεψη με την κολλητή του από το να απαντήσει στο τηλέφωνο ή να συνεννοηθούμε για την πρώτη μας συνάντηση, αυτό μου λέει πολλά και δεν χρειάζεται να το γνωρίσω. περιττό να σας πω πως ουδέποτε απάντησε στα μηνύματα, ούτε επιδίωξε να μιλήσουμε ξανά. Εγώ είμαι σίγουρη, όχι σίγουρη, θεωρώ πολύ πιθανόν, Στη συνάντηση εκείνη που είχε με την κολλητή του, να είχαν βγάλει ήδη και πόρισμα ότι δεν είσαι καλή περίπτωση για αυτόν και ότι δεν πρέπει να γνωριστείτε. Καθόλου παρά... παράδοξο. Γιατί κάποιο ο οποίο θέλει πραγματικά να γνωριστείτε και του γράφει σε ένα τέτοιο μήνυμα, σε παίρνει πίσω ένα τηλέφωνο να... να έχετε μια κουβέντα, όχι να σε παρακαλέσει να βγείτε, αλλά να, να το συζητήσετε, ρε παιδί μου. Αν όντω είναι ένα άνθρωπο σοβαρό που παίρνει στα σοβαρά και τον εαυτό του και παίρνει και στα σοβαρά την πιθανότητα μιας νέας γνωριμίας. Όταν το συζήτησα με τις φίλες μου αργότερα, με τις φίλες σου το συζήτησα, το συζήτησα με τους άντρες φίλους σου, τους εντός σαβικών κολλητούς σου. Εγώ γράφω φίλες, όχι κολλητές, μπράβο. Μια φίλη μου μου είπε πως με βρίσκει υπερβολική και πω έπρεπε να δείξω κατανόηση μέχρι να το γνωρίσω καλύτερα. Αχα. Η φίλη σου σου είπε πω σε βρίσκει υπερβολική και πω έπρεπε να δείξει κατανόηση μέχρι να το γνωρίσει καλύτερα. Εσεί, κυρία Θέκλα, τι νομίζετε, πω έδρασα παρορμητικά, πω έπρεπε να συγκρατηθώ, να μην του γράψω τίποτα. Με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σα, επειδή δεν σα κρύβω πω μου μπήκε ιδέα Πω ίσω εγώ να έχω αγχώδη ή αποφευκτικό δεσμό. Α, παρακολουθεί και τα βίντεο για το στυλ δεσμού. Αχά, και χθε είχαμε ένα τέτοιο βίντεο. Και γι' αυτό να το έκοψα. Μήπω θα έπρεπε να δείξω κατανόηση. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη φίλη για αυτά που μα έγραψε. Έχει καιρό που τα έγραψε. Τα έχει γράψει από πριν να σταματήσω να παίρνω email. Σα είπα ότι έχω κάποια σημειωμένα. Και θέλω να τι απαντήσω. Ναι, καταρχά δεν είμαι medium και δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Και ούτε και με ενδιαφέρει να μάθω, δηλαδή, να μα τελειώνει. Γιατί φανταστήκατε, αν μπορούσαμε να μπαίνουμε στο μυαλό πολλών μπερδεμένων ανθρώπων, δεν θα μπερδευόμασταν κι εμεί ή πρέπει να έχει ένα εξίσου μπερδεμένο μυαλό για να καταλάβει τι σκέφτεται ένα άνθρωπο που είναι μπερδεμένο και άλλα λέει και άλλα κάνει και άλλα εννοεί. Και φάσκει και αντιφάσκει μέσα στην ίδια συζήτηση. Αναφέρομαι φυσικά στο τηλεφώνημα που σου είπε ότι εγώ μόλι την είδα, τη είπα να μείνουμε φίλοι. Και μετά από ένα λεπτό λέει αυτή μόλι με είδε, μου είπε να είμαστε φίλοι. Και το γυρίζει μέσα σε ένα-ενάμιση ένα, λεπτό, γυρίζει την άποψη του τρει φορέ. Οπότε, μπέρδεμα. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ή δεν λέω όλη την αλήθεια. Σίγουρα δεν λέω όλη την αλήθεια. Γιατί όλη η αλήθεια είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Δεν γίνεται να είναι τα δυο αλήθεια. Εγώ θέλω να σου πω και να σου τονίσω εμφατικά ότι είναι παράλογο να δείχνουμε κατανόηση σε έναν άγνωστο. Ο οποίος είναι ασυνεπής στην επικοινωνία. Κατανόηση μπορεί να δείξει μόνο σε έναν άνθρωπο τον οποίον γνωρίζει, γνωρίζει τον ποιόν του. Γνωρίζεις το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του, γνωρίζεις τι είδου άνθρωπος είναι και επειδή τον γνωρίζεις μπορεί να κατανοήσεις, να καταλάβεις γιατί ίσως εκφράστηκε με έναν τρόπο παράξενο για σένα, να κατανοήσεις δηλαδή τον τρόπο που εκφράστηκε ή γιατί έχει συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που δεν θα ήταν ο τρόπο που θα εσύ αλλά κατανοεί γιατί γνωρίζεις το χαρακτήρα του και την προσωπικότητα του, γνωρίζει ότι είναι καλοήθη άνθρωπο, αλλά έχει αυτή την παραξενιά, για παράδειγμα. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε τον εαυτό μα στα σοβαρά. Όλοι όσοι είμαστε single και εξετάζουμε την πιθανότητα δημιουργίας μιας σχέσης. Αν δεν πάρουμε εμείς τον εαυτό μας τα σοβαρά, δεν θα μας πάρουν ούτε και οι άλλοι στα σοβαρά. Εκτός φυσικά και θέλουμε να κάνουμε ασοβαρότητες, δεν υπάρχει τέτοια λέξη, αφαστερητικό σοβαρότητες. Αν θέλουμε να κάνουμε σεξ για μια βραδιά, μια ξεπέτα, ένα ναι, εντάξει, ποια σοβαρότητα. Τι σε νοιάζει με κάποιον που θα το κάνει για μια φορά ή θα συναντηθεί για μια φορά ή θα έχει μια επιφανειακή επιδερμική σχέση, αλλά η αλήθεια, λέει αληθεια ή οτιδήποτε. Παρόλο που εγώ επιμένω ότι ακόμη και αν κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν για τους δικούς τους λόγους που είναι σεβαστοί να έχουν μία σχέση μόνο σεξουαλική ή μία σχέση που να είναι στη μορφή φίλη με προνόμια, ότι πάλι πρέπει να προσέχουμε, να φροντίζουμε ώστε ο άνθρωπος που θα βάλουμε στη ζωή μας να είναι ένας καλοήθης άνθρωπος και να μην βιώσουμε τοξικότητα. Γιατί ακόμη και συναντιόμαστε μόνο για να κάνουμε σεξ, εκείνη η συνάντηση είναι αρκετά έντονη συνάντηση και αν κάνεις σεξ με έναν άνθρωπο που έχει τοξικότητα, θα τοξικοθεί. Εντάξει. Ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε προφυλακτικό και τις μεθόδους προστασίας από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την ώρα που κάνεις σεξ με έναν άνθρωπο δεν μπορείς να προφυλαχτείς από την τοξικότητά του. Γι' αυτό το λόγο άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν μέσα σε σχέσεις τοξικές βρίσκουν και τη σωματική και τη ψυχική και την πνευματική τους υγεία να επιδεινώνεται. Γιατί έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά και αν βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο που έχει τοξικά συναισθήματα, τα παίρνουμε είτε συνομιλούμε με αυτόν τον άνθρωπο είτε δεν συνομιλούμε. Και η σεξουαλική πράξη φέρνει δύο ανθρώπους εγκεφαλικά πολύ κοντά, είτε μας αρέσει είτε όχι, ακόμη και αν είναι σκέτο σεξ, ακόμη και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συναισθήματα το ένας για τον άλλον, ακόμη και αν δεν έχουν δεσμό, εκείνη την ώρα που θα διαρκέσει η σεξουαλική πράξη, που θα είναι ο ένας τόσο πολύ κοντά στον άλλο, μεταδίδονται τα συναισθήματα του ενός στον άλλο. Άρα, ακόμη και στην περίπτωση που επιλέγουμε για του δικού μα λόγου που είναι σεβαστοί, εγώ σέβομαι όλε τι επιλογέ όλων των ανθρώπων, εφόσον είναι εξηγημένε επιλογέ και είναι εξηγημένοι με τον εαυτό του και με του άλλου ανθρώπου με του οποίου ευρίσκονται και συνευρίσκονται. Να είναι καλή ιδέα να φροντίζουμε να είναι με έναν καλοήθιο άνθρωπο που θα κάνουμε κάτι. Γιατί ακόμα υπάρχει και αυτή η πιθανότητα να ξεκινήσουμε κάτι πολύ επιφανειακά και μετά να βρεθούμε συνδεδεμένοι με εκείνον τον άνθρωπο. Προσοχή όμω, το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Μην βάζετε ιδέε στο μυαλό σα ότι εγώ θέλω κάποιον για σοβαρή σχέση ή για έρωτα και αυτό με θέλει μόνο για σεξ και θα κάνω μόνο σεξ μαζί του και θα με ερωτευτεί. Όχι. Αν ο άλλο είναι ξεκαθαρισμένο ότι δεν θέλει έρωτε και σχέσει, θα λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην κολλήσει μαζί σα και εσεί θα απογοητευτείτε ακόμη περισσότερο. Άρα, ξεκαθαρίζουμε ότι εγώ θέλω μόνο σεξ, εσύ θέλει μόνο σεξ, κάνουμε μόνο σεξ. Αντίχει και κολλήσουμε, κολλήσαμε. Όχι όμω, εγώ θέλω μόνο σεξ, εγώ θέλω σχέση, αλλά κάνω μόνο σεξ για να αποκτήσω σχέση. Οκ. Okay. Λοιπόν, διαφωνώ με τη φίλη σου. Διαφωνώ με τη φίλη σου. Είχε ήδη αρκετά σημεία, αρκετά στοιχεία που να είναι ενδεικτικά, αν όχι αποδεικτικά, του γεγονότος πως αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν μια καλή περίπτωση για να το γνωρίσεις καλύτερα και ίσως να συνδεθείς μαζί του. Το πρώτο στοιχείο που είχε. Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι τον gut instinct σου. Τον gut instinct σου τσίγκλησε σε δύο περιπτώσει. Η πρώτη περίπτωση όταν σου είπε για τα κολλητηλίκια και σου είπε ότι έγινε κολλητό με μια που γνώρισε από εφαρμογή γνωριμιών και είχε μια συνέπεια εκεί στο πώ το περιέγραφε. Και η δεύτερη περίπτωση όταν έλαβε εκείνο το μήνυμα που λε σου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Το αίμα που σου ανέβηκε στο κεφάλι, πολύ πιθανόν να έχει να κάνει και με τον κάτι σου το οποίο επαναστάτησε. Σου λέει τι κάνει κόρη μου, πού πας, πού πας. Προσπαθείς να βγεις ραντεβού με έναν τύπο ο οποίος επειδή έχει πάει επίσκεψη στην κολλητή του, κολλητή στα 47 του, την οποία τη γνώρισα από την ίδια εφαρμογή γνωριμιό που γνωριστήκατε εσείς, δεν απαντάει το τηλέφωνο για να πείτε πού θα βρεθείτε το βράδυ. Δεν θεωρώ ότι έδρασες παρορμητικά, ίσα ίσα ήσουν ευγενέστατη. Τι το απάντησε σε ένα λεπτό να βρω τι το απάντησε. Ξέχασα τώρα. Πού είναι το κείμενο. Τι το απάντησε. Το απάντησε ότι... Με την ησυχία σου δεν χρειάζεται να με πάρεις πίσω κατάλαβα. Του έστειλε αυτό και αυτούς δεν απάντησε τίποτα. Αν κάποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να σε γνωρίσει. Με το που του γράφει με την ησυχία σου, δεν χρειάζεται να με πάρει πίσω κατάλαβα, θα σε πάρει κατευθείαν τηλέφωνο να σου πει τι κατάλαβε. Εγώ εννοούσα ότι θα σε πάρω μετά να μιλήσουμε ελευθερά. Πε μου. Και μετά έκανε πόση ώρα και δεν σου απάντησε, και μετά του έστειλε άλλα δύο μηνύματα, στο οποίο του εξήγησε κιόλα. Ότι το να βάζει προτεραιότητα την επίσκεψη με την κολλητή του από το να απαντήσει στο τηλέφωνο, να συνεννοηθούμε για την πρώτη μας συνάντηση, αυτό μου λέει πολλά. Του έδωσε και το περιθώριο να σου στέλνει μήνυμα. Δεν θεωρώ ότι ήταν παρορμητική αυτή η αντίδραση. Αυτή η αντίδραση ήταν μια αντίδραση η οποία ήταν απαραίτητη για να προστατευτείς. Εντάξει, να προστατευτείς από μπερδεμένες καταστάσεις. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μια παλιά περίπτωση, πολύ παλιά περίπτωση, πρέπει και δέκα χρόνια. Μια σκοπέλα που ερχόταν στο γραφείο, είχα ακόμη το γραφείο, η οποία μου είχε πει ότι τη είχαν συστήσει έναν τύπο. Προξενιό ήταν αυτό. Τη τον είχε συστήσει ένα συνάδελφο. Και τη λέει: Υπάρχει αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο ήταν και αυτή χωρισμένη με παιδιά, και ήταν και αυτό χωρισμένο με παιδιά. Και είναι πολύ καλό παιδί και είναι και πολύ καλό πατέρα. Και να γνωριστείτε κλπ. Και, και λέει ότι από την πρώτη φορά που μίλησαν στο τηλέφωνο, του είχε δώσει τα τηλέφωνα για να μιλήσουν μεταξύ του, αυτό ανέφερε συνέχεια την κολλητή του. Και του είχε πει αυτή, Πώ την έχει γνωρίσει την κολλητή σου, και λέει: Δουλεύουμε στην ίδια δουλειά στην ίδια, ήταν μια εταιρεία που είχε πολλά παρακλάδια και ήταν στο ίδιο αποκατάστημα. Και η κοπέλα του είπε, μα πόσο συχνά τη συναντά και λέει αυτός κάθε μέρα. Επειδή είναι και αυτή μόνη τη και είμαι και εγώ μόνο μου, τρώμε μαζί το μεσημέρι, το βράδυ μπορεί να βρεθούμε να παίξουν τα παιδιά μα. Ήταν και εκείνη χωρισμένη με παιδιά. Και η κοπέλα, παρόλο που είχε νιώσει κάτι, δεν τη φάνηκε και πολύ. Πώ ε, πώς να το πω, πολύ κατανοητό ότι θα μπορούσε ένας άνδρας με μια γυναίκα να είναι κολλητοί και να βρίσκονται καθημερινά και να τρώνε μαζί και να περνάνε σαν οικογένεια μαζί τις μέρε μέρες τους, ε, προχώρησε στη γνωριμία. Και στη συνέχεια α, η κολλητή του την πήρε στην άκρη και της είπε ότι «Ο τύπος αυτός είναι ερωτευμένος μαζί μου», της είπε, και θέλει πάρα πολύ να τα φτιάξουμε, αλλά εγώ εμένα δεν μου αρέσει γιατί είναι κοντός και δεν έχω κανένα πρόβλημα να φύγω από τη μέση και να σε εσύ στη θέση μου. Και εννοείται ότι η κοπέλα ξενέρωσε εντελώς και σταμάτησε τη γνωριμία. Δηλαδή αυτό ήταν κολλημένος με εκείνη την κοπέλα, η οποία δεν τον ήθελε ερωτικά, όμω τον έκανε παρέα. Τώρα δεν ξέρω τι τον έκανε παρέα. Μπορεί να τη βόλευε και αυτή να τον κάνει παρέα. Μπορεί να βόλευε στο ότι περνούσαν τον χρόνο του μαζί, ότι έκαναν δραστηριότητε μαζί που είχαν όλοι, παιδιά όλοι αυτοί είχαν και παιδιά. Τέλο πάντων, και Πεντά ρώτησε τον άλλο τον φίλο του, του λέει εσύ το ξέρες ότι αυτός είχε θύματα για τη φίλη του. Και λέει ναι είχε, αλλά ο λόγος για τον οποίο σου το σύστησα ήταν γιατί είσαι πολύ ωραία κοπέλα και πολύ ελκυστική και μαζί της θα την ξεπερνούσε. Οπότε κατάλαβε ότι ήταν ο the old one out, ότι ήταν ο πέμπτος τροχό της αμάξης εκείνη τη συνισταμένη. Ένας άνδρας, μία γυναίκα που είναι ενήλικες, και είναι σίγουροι ότι θέλουν όντω να δημιουργήσουν μία ουσιαστική σχέση στη ζωή τους, να βρουν ένα τέρι, δεν ταιριάζει το να βρεις τέρι με το να έχεις ο, ένα πλατωνικό τέρι ήδη. Εντάξει, αν έχεις ένα πλατωνικό τέρι, αν έχεις έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλάς όλη μέρα στα τηλέφωνα, βρίσκεις, τρως, συντρώγεις, συμπίνεις, συζητάς τα προβλήματα, δεν υπάρχει χώρο συναισθηματικά. Για να μπει ένα ολοκληρωμένο τέρι. Υπάρχει χώρο ίσω για να κάνει σεξ με άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, αν κάποιο έχει έναν πλατωνικό κολλητό ή μια πλατωνική κολλητή και που τρέφει και συναισθήματα για κύριο τον πλατωνικό κολλητό και για εκείνη την πλατωνική κολλητή, αλλά επειδή τα συναισθήματα αυτά δεν έχουν ανταπόκριση, δεν έχουν σεξουαλική σχέση, αν γνωρίσει ένα τρίτο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο θα είναι τρίτο πρόσωπο με το οποίο θα κάνει μόνο σεξ. Και μπορεί και ο πρωτογενή κολλητό να ζηλέψει. Τώρα, η περίπτωση εκείνη τη κοπέλα που σα λέω από το γραφείο, η κολλητή τη είπε από μόνη τη. Τη είπε, ξέρει, αυτό με θέλει, εγώ δεν το θέλω ερωτικά. Και κάνουμε παρέα, ξέρω ότι με θέλει, αν σε ενοχλεί, εγώ να αποσυρθώ. Μπερδέματα. Μεγάλα μπερδέματα. Λοιπόν, δείχνουμε κατανόηση, Μόνο σε ανθρώπους που γνωρίζουμε. Είναι παράλογο να δείχνουμε κατανόηση σε αγνώστους. Στη διαδικασία γνωριμίας με έναν άνθρωπο, παρακολουθούμε προσεκτικά τα συναισθήματά μας. Την ώρα που συνομιλούμε μαζί του, την ώρα που συναλλασσόμαστε μαζί του, ακούμε τον gut instinct μας σαν αυτό κλωτσάει και προστατεύουμε τον εαυτό μας από αχρίαστη ταλαιπωρία. Εκείνη η κοπέλα που σα ανέφερα πριν 10 χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί αχρίαστα για 2-3 μήνε που έβγαινε με αυτόν τον τύπο. Αχρίαστα είχε ταλαιπωρηθεί. Και μάλιστα αυτό ήταν παραμελητικό συναισθηματικά απέναντί τη, αφού τα αισθήματα του ανήκαν αλλού, και αυτή είχε πέσει στα πατώματα. Και είχε συνεξαρτηθεί μαζί του. Και νιώθε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν είμαι αρκετά ωραία, δεν είμαι αρκετά σπουδαία για να με θέλει αυτό. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι. Ότι εάν κάποιο. Έχει ήδη ερωτικά συναισθήματα για ένα άλλο πρόσωπο. Αν γνωρίζουμε κάποιον ο οποίο είναι ήδη ερωτευμένο με μια άλλη γυναίκα, με έναν άλλον άνδρα, ερωτευμένη με έναν άλλον άνδρα, με μια άλλη γυναίκα, αν κάποιο που γνωρίζουμε είναι ήδη ερωτευμένο με ένα άλλο πρόσωπο, δεν πάει να πει ότι εμεί δεν είμαστε ερωτεύσιμοι και γι' αυτό δεν ερωτεύεται μαζί μα, δεν ερωτεύεται μαζί μα επειδή ήδη είναι ερωτευμένο. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο να είναι ερωτευμένο με δύο άνθρωπου ταυτόχρονα. Παρόλο που αρκετοί ναρκιστέ υποκρίνονται και κοροϊδεύουν αυτού και αλλήλου και λένε Αγαπώ και τη γυναίκα μου, αγαπώ και τη φιλενάδα μου, αγαπώ και τον άντρα μου, αγαπώ και το φίλο μου. Όχι. Με ένα πρόσωπο μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι. Γιατί ο έρωτα, ο ρομαντικό έρωτα είναι βασισμένο πάνω στη διαδική σχέση. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Έτσι συμβαίνει. Διαφορετικά είναι απλή σεξουαλική έλξη. Ναι, απλή σεξουαλική έλξη μπορεί να έχουμε με πολλού ανθρώπου. Μπορεί να μα αρέσουν πάρα πολύ Ιθοποιοί, αθλητέ, μοντέλα, γνωστοί, άγνωστοι. Άλλο το να μα αρέσει σεξουαλικά ερωτικά κάποιο και άλλο να είμαστε ερωτευμένοι. Ερωτευμένο δεν μπορεί να είσαι με πολλά πρόσωπα. Με ένα πρόσωπο θα είσαι ερωτευμένο ή ερωτευμένη. Με, με, σε ένα πρόσωπο η καρδιά σου νιώθει συνδεσιμότητα προ ένα πρόσωπο στρέφεται η καρδιά σου. Δεν γίνεται. Είναι το μοντέλο του ρομαντικού έρωτα, είναι διαδικό. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Το τελικό μήνυμα που θέλω να αφήσω από αυτό το βίντεο είναι ότι δεν μπορούμε να δείξουμε κατανόηση σε έναν άγνωστο. Αυτά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όσους προσπαθούν να βγάλουν άκρη μέσα στον λαβύριθο των γνωριμιών στις μέρες μας. Πραγματικά. Power.